Κουτσιανικούλης με τον Μπέτο προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή ο Κουτσιανικούλης, είναι πέναλτι. Εδώ και πάλι την προσπάθεια του Κουτσιανικούλη, ο οποίος περνάει, έρχεται, βλέπετε. Ο Τσότσαλης βρίσκει μόνο πόδια. Και έτσι ο Εργοτέλης έχει τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, να στείλει την ομάδα του με γκολ πριν τη συμπλήρωση των 15 λεπτών. Λεάλ απέναντι στο Σιδεράκι, θα πλασάρει, είναι γκολ. 1-0 για τον Εργοτέλη. Με το δεξί μπαίνει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Εργοτέλης, πολύ ωραίο το πλασέ του Σέρτζιο Λεάλ, πετυχαίνει. Μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την δεύτερη αγωνιστική, σχεδόν έπρεπε να περάσει ένας γύρος. Εδώ θα δείτε τεχνικό πενάλτι. Δεν άφησε περιθώρια στον Σιδεράκη. Ο οποίος βγαίνει τώρα. Ωραία προσπάθεια τον Κολοβό για τον Γουδουλάκη, το σουτ του Φανούρη Γουδουλάκη. Εδώ όμως είναι το κλέψιμο και έχει ευκαιρία για καλή αντεπίθεση η ομάδα του Εργοτέλη. Για τον Κατσικοκέρη έχει μπροστά τον Τσότσαλιτς. Προσπαθεί να περάσει ο Κατσικοκέρη στη μεγάλη περιοχή. Πλασάρει η μπάλα στο δοκάρι. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Νίκο Κατσικοκέρη. Αψηλό παιδί ο οποίος σήκωσε την μπάλα για να περάσει τον Τσότσαλιτς. Για να βγάλει τον Αράς. Έχει χώρο στην δεξιά πλευρά. Έχει πάρει όλοι. Θα δοκιμάσει το πόδι. Θα κάνει το σουτ. Καλό είναι το σουτ. Δυσκολεύει τον Πίρσον, ο οποίος με γροθιές που έχουν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι. Η εκτέλεση κεφαλιά από τον Όμο, μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο, καθώς από την κεφαλιά του Όμο έπεσε ο Τσότσαλης προς την πορεία της μπάλας. Κουτσιανικούλης για τον Λεάλ. Είναι δυνατή η πάσα του, παρόλα αυτά ο Ρουγανός θα κατεβάσει και θα κάνει πολύ ωραίο πέρασμα. Θα βγάλει και μια σέντρα σουτ η τέχνη του Σέρτζιο Λεάλ, γιατί απομένουν λίγα λεπτά. Λεάλ. Θα σουτάρει ο Λεάλ. Καλό το σουτ. Δύσκολα Σιδεράκης με γροθιές. Πετκάκης. Μακριά. Ο Μπούντιμιρ, ο Λεάλ, ο Τζούνιορ, ο Λίσε, ο Ρωμάνο που χάνει όλη τη χρονιά. Ωραία προσπάθεια του Κουτσιανικούλη, ο οποίος έκλεψε απέναντι στο Σιδεράκη. Το πλασέ. Ο Εργοτέλης χάνει τη μεγάλη ευκαιρία καθώς ο Τσότσαλης έπεσε πάνω στην μπάλα και έδιωξε κόρνερ. Κρατάει μπάλα. Τον μάρκαρε κατά κάποιο τρόπο επιτυχημένα ο Κούρος. Κουτσιανικούλης δεν είναι offside, είναι κοντά στο 2-0, δεν καθαρίζει το παιχνίδι.